έτσι, στην οποία προσδοκούμε, αλλά είπα και προηγούμενα, όχι οποιαδήποτε συμφωνία. Δηλαδή, έβαλα και τις γραμμές. Στην ουσία, καταργεί οποιαδήποτε προηγούμενη. Άρα και διαμορφώνει μια νέα συνθήκη σε σχέση με τη Δανειακή Σύμβαση. Αν αυτό δεν είναι κατανοητό και ψάχνει κάποιο να. Αυτό είναι το ένα άρθρο που δεν θα καταλάβει όλα. Κάνει κάποιο, α πούμε, ξέρω από κάποια αντιπολιτευτική διάθεση, δικαίωμά του, να το κάνει αυτό το πράγμα, αλλά να μην ξεχάσουμε, αν θέλετε, μάλιστα και από καλούς γνώστες, παρακολούθησα και έναν εχθές την εκπομπή σας, της ελληνικής γλώσσας, να διαστρέφουν ή να διαβάζουν διαφορετικά τα πράγματα. Για παράδειγμα, ας πούμε, ότι από τη στιγμή που λες ότι εκατέρωθεν θα αναγνωρίσουμε το επίπεδο του χρέους και λέει αυτό σημαίνει το χρέος και τα λοιπά, και λέει ότι αυτό σημαίνει ότι θεωρείς βιώσιμο το χρέος, κάποιος θα πρέπει να μου πει πώς είναι δυνατόν να κάνω εγώ μια συζήτηση μαζί σας, να σας λέω, να μου λέτε ότι χρωστάω 1000 ευρώ, να σας λέω ότι χρωστάω 500 και να συζητάμε, να μην συζητάμε αυτό, αλλά να συζητάμε ότι θα διαγράψουμε το 30% ή θα ρυθμίσουμε το 30%. Και οπότε θα μένω εγώ με τη λογική ότι στο τέλος χρωστάω 300 και εσύ με τη λογική ότι. Αυτά είναι. Πώς θα. Δεν είναι ελληνικά. Είναι άλλη γλώσσα. Εντάξει, να συμφωνήσουμε. Ότι είναι άλλη γλώσσα. Λοιπόν, αυτό που εμείς προσπαθούμε και αυτό που εμείς θα επιτύχουμε είναι μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, με τους κανόνες της Ευρώπης, τους οποίους θέλουμε συγχρόνως να αλλάξουμε, να επιτύχουμε αλλαγές προς όφελος, και έχουμε επιτύχει και έχουμε κάνει και, έχουμε και κέρδη. Και το γεγονός ότι γίνεται σήμερα Eurogroup είναι δική μας επιτυχία. Είναι δική μας επιτυχία να κάνουμε αλλαγές. Όχι, η δική σας επιτυχία θα γίνει άμα έχουμε. Αν έχουμε και θετικό αποτέλεσμα, αλλά το γεγονός ότι γίνεται. Θέλουμε. Μισό λεπτό να το ολοκληρώσω. Όχι, μα λέτε ότι είναι δική μας επιτυχία γι' αυτό. Οι Ευρωπαίοι είπαν απλά, εάν θέλει η Ελλάδα να ζητήσει την παράταση της σύμβασης, θα το ζητήσει και θα γίνει από το Eurogroup. Δηλαδή, μα εγώ δεν λέω ότι αυτό δεν γίνεται. Είναι, σας το λέω, και σε σχέση με το Euroworking Group εχθές. Και όποιος έχει διαβάσει αυτό που κατέθεσε ο κύριος Βάισμαν, αν δεν κάνω λάθος, έτσι είναι το όνομά του. Έτσι, το ένα από τα τρία πράγματα, θα το δούμε βέβαια το απόγευμα όλη αυτή τη διαδικασία, ήταν το βασικό, ήταν ότι αυτή η επιστολή δεν αναφέρει την επέκταση του προγράμματος. Του ισχύοντος προγράμματος. Έτσι, και σήμερα συζητάμε για μια τελείως διαφορετική επιστολή. Να σας πω, σε τεχνικό επίπεδο θα πάει μόνο ο κ. Βαρουφάκης ή ο κ. Δραγασάκης σήμερα? Θα ξέρετε την ακριβή αποστολή. Συνήθως πάει οπωσδήποτε ο κ. Βαρουφάκης ο κ. Τσακαλώτος. Ναι. Αν ξέρετε, αλλά θα το θεωρούσα πάρα πολύ λογικό να πάει και ο κ. Βαρουφάκης. Άλλωστε η ομάδα. Ο κ. Δραγασάκης. Άλλωστε μην ξεχνάτε το εξής. Υπάρχει διαπραγματευτική ομάδα, επικεφαλής όμως της διαπραγματευτικής ομάδας είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας. Εγώ επανέρχομαι. Ναι. Θα το πάτε με ένα άρθρο κατεπήγον και θα σας το κόψει Κωνσταντοπούλου, η οποία είπε ότι αυτά ήταν συνταγματικά τέλος. Και ό,τι κατηγορούσαν τον Σαμάρα, ότι μέχρι το παραπέντε πήγαινε. Και στο παραπέντε το έδωρε στη Βουλή με ένα άρθρο. Κοιτάξτε, και του λέγατε ότι καταρακώνει συντάγματα. Μπορώ να σας πω κάτι. Ας γίνει μια θετική συμφωνία. Α, εντάξει. Έτσι. Και νομίζω ότι υπάρχει και ο χρόνος ακόμα να γίνει και συζήτηση. Γιατί εκτός από όλα τα αλλαγή, άρθρα αντισταγματικά, αντισταγματική ήταν η διαδικασία του κατεπήγοντος. Η διαδικασία του κατεπήγοντος δεν είναι η καλύτερη διαδικασία. Δεν είναι αντισταγματική. Αφού προβλέπετε στο κανονικό της διαδικασίας. Αυτό λέω και εγώ. Να έρθουν μισό λεπτάκι. Αυτό που ήθελα εγώ να πω είναι να έρθουν 40 νομοσχέδια στη λογική του κατεπήγοντος. Να έρχονται 20, να έχεις πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Ναι, έτσι, σε αλλά 20 να είναι θετικές. Φορές, και άλλες, τι ωραία είναι. Μα έτσι διοικείται η χώρα. Όχι, δεν διοικείται. Με αυτόν τον τρόπο. Όχι, αυτό σου λέω. Αν το πρώτο που κάνετε σε κατεπήγοντα. Άρα αυτό είναι το θέμα. Ντάξει. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι εκτός από την αλλαγή, η οποία επιτεύχθηκε στις 25 και πρέπει να ολοκληρωθεί, δηλαδή να μετουσιωθεί σε πράξη στις 25 του Γενάρη, πια στην ελληνική κοινωνία, εμείς θέλουμε να υπάρχει σταθερότητα στη χώρα και κανονικότητα στη ζωή. Αυτά είναι σημαντικά ζητήματα για να μπορείς να προωθήσεις τα πράγματα. Δηλαδή αυτά, η αξιοπρέπεια και η υπερηφάνεια συνδέεται και με αυτά τα ζητήματα. Βίτσα, μάλιστα, στα πλαίσια αυτά πολύ εύστοχα είπα ότι πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία και ο μετερισμός και η εκκρεμότητα, διότι ότι πρέπει να γίνουν γρήγορα, διότι ας πούμε με την αναγγελία των δόσεων, να πω ένα παράδειγμα, έχουν σταματήσει πάλι να πληρώνουν προφανώς, περιμένοντας αυτό. Λέω το άρα εξής, πρέπει να τελειώνει γρήγορα αυτή, γιατί οι τρύπες θα είναι μεγαλύτερες. Είναι καλό να επιτευχθεί συμφωνία,
Αυτή η συμφωνία όμως έχει ένα απαραίτητο στοιχείο. Σταματάει η διαδικασία της εσωτερικής υποτίμησης και της λιτότητας. Η οποία υποτίμηση, επειδή θέλω να πω και σε σχέση με αυτό που ο κύριος Αμυράς και δείχνει ότι συμφωνούμε, άλλωστε και νομίζω και οι τέσσερις στο τραπέζι, ότι μόνο η στροφή στην πραγματική οικονομία είναι αυτή που θα δώσει δυνατότητες. Μα και οι τέσσερις είπα. Λοιπόν, η όρη αυτής της στροφής έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί αν είναι να δίνεις. Παρακαλώ. Συμφωνούμε όλοι. 7-8 δισεκατομμύρια και μόνο για αυτό. Μα δεν μπορεί να διαφωνήσει κανένας. Λοιπόν, μια καλημέρα να πούμε σε όλους σας, γιατί να πούμε και μια καλημέρα στον κύριο Στρατούλη. Να δούμε τον υπουργό. Με τον οποίο θα συνδεθούμε.